ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Βόρειας Ήλου και ειδικά της Αμανής, ήταν να γίνει ο σταθμός της τηλεοπτικής του πυροφυλακίου. Εμάς η πίεση μας είναι όχι μόνο να είναι εποχιακό πυροφυλάκιο, αλλά να είναι μόνιμος σταθμός της πυροσβεστικής. Ξεκινήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο να κάνουμε μια μεγάλη αλληλογραφία σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία της ΣΥΟΥ και τον προηγούμενο διοικητή, τον κύριο Μπουράκη, προς πάσα κατεύθυνση, Υπουργείο, Αρχηγείο Πυροσβεστικής, Περιφερειακό Διοικητή της Πυροσβεστικής. Υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση εγγράφων και οι δεσμεύσεις ήταν ότι θα ήταν πέρσι. Ήταν μια, θα έλεγα, υπουργική του Υπουργείου απόφαση ότι δεν θα κάνει κανένα κλιμάκι. Φέτος εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε φτιάξει τον χώρο, είναι έτοιμος να υποδεχτεί το κλιμάκιο της Αμανής. Έτσι για να νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι και όχι μόνο και οι κάτοικοι αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή με τεράστιο φυσικό κάλλιος. Τώρα το βάρος δεν είναι σε εμάς, είναι στις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής. Αν θέλετε κάτι άλλο, να σας... Οπότε δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, κύριε Μανδάλα, ότι θα λειτουργήσει για... Οι δεσμεύσεις ήταν από παλιά. Το θέμα είναι τώρα, είχαν πει ότι πέρσι δεν θα κάνουμε κάτι και το είχαν παγώσει πανελλαδικά. Τώρα όμως δεν έχουμε καμία άλλη δικαιολογία. Τώρα τους πιέζουν οι καταστάσεις.